παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Σταύρου Κουναρίδη με τίτλο «Όταν ψιθυρίζει ο Θεός» από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Ας ξεκινήσουμε όμως με δύο λόγια για τις εκδόσεις ΕΑΡ. Οι εκδόσεις ΕΑΡ άνθησαν στο χώρο του βιβλίου τον Μάιο του 2017. Αποτελούν το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας που δημιουργήθηκε μέσα από τους κόλπους ενός ιστορικού και καταξιωμένου συλλόγου με ιεραποστολική δράση, μέσα στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας και με την ευλογία αυτής. Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως Ο Μέγας Βασίλειος, που είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο και στον οποίο ανήκουν οι εκδόσεις ΕΑΡ, ιδρύθηκε το 1960 και δραστηριοποιείται στα μήκη και πλάτη της ελληνικής πατρίδας μας και εκτός αυτής. Κύριο έργο του είναι η μεταξύ των συνανθρώπων μας εφαρμογή της Ορθοδόξου Διδασκαλίας, η διάδοση του Λόγου του Θεού, καθώς και ο βιωματικός σύνδεσμος όλων μας με την εκκλησιαστική ζωή και την Άγιο Πνευματοκίνητη Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση. Και με τα βιβλία των εκδόσεων αυτών, συνεχίζοντας προς αυτή την κατεύθυνση, επιθυμώντας να φέρουν την άνοιξη, το ΕΑΡ, στον χώρο του βιβλίου και στην καρδιά μας. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι κοντά στην είσοδο του Πνευματικού Κέντρου μπορείτε να αγοράσετε κάποια από τα βιβλία των εκδόσεων, καθώς και το βιβλίο του κυρίου Σταύρου Γουναρίδη. Και ερχόμαστε σε αυτό το υπέροχο βιβλίο, το οποίο κάποιοι από εσάς το έχετε ήδη προμηθευτεί και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. «Όταν ψιθυρίζει ο Θεός» είναι ένα ξεχωριστό βιβλίο με 15 ιστορίες, όχι και τόσο συνηθισμένες. Όλες τους όμως είναι αληθινές και μοιάζουν, όπως αναφέρει και ο συγγραφέας μας στον πρόλογο του βιβλίου, με ψιθύρους, που αν τις εξετάσουμε γίνονται κραυγές, που αφηγούνται το μεγαλείο του Θεού, φτάνοντας μέχρι και την Αφρική. Η αφήγηση αυτών των ξεχωριστών ιστοριών γίνεται με άμεσο και ζωντανό ύφος και μέσα από την επαφή των πρωταγωνιστών με ιερείς, γέροντες, αγίους και εν τέλει με τον ίδιο το Θεό. Μας γεμίζουν αισιοδοξία, χαρά και μας δίνουν τη δύναμη στον αγώνα μας. Θα έλεγα ότι το βιβλίο απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και ότι καταφέρνει να συγκινήσει τους αναγνώστες του, αγγίζοντας τις ψυχές τους. Προσωπικά με συγκίνησαν όλες οι ιστορίες, αλλά αυτή που με άγγιξε, κύριε Σταύρο, είναι η πέμπτη ιστορία, με το μικρό που πέρασε πολλά με την υγεία του και ο οποίος, ενώ δεν μιλούσε, η πρώτη του λέξη, αυτό που πρόφερε, ήταν το αμήν. Θα σας αφήσουμε όμως και εσάς να ανακαλύψετε τη δική σας αγαπημένη ιστορία μέσα σε αυτό το βιβλίο και πραγματικά νομίζω ότι θα σας συγκινήσει.